Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 14 κρούσματα κορονοϊού μετρά μέχρι στιγμής η Κύπρος. Με 4 νέα κρούσματα να καταγράφονται σήμερα. Στις 8.30 απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απευθύνεται στον Κυπριακό λαό με διάγγελμα. Ενώ προηγουμένως διέψευσε τα περί κλεισίματος υπεραγορών και επιχειρήσεων. Στα 5 αυξήθηκε ο αριθμός των κρούσματων στα κατεχόμενα. Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης θα απευθύνει την Παρασκευή το βράδυ διάγγελμα με το οποίο αναμένεται να γνωστοποιήσει περαιτέρω μέτρα αντιμετώπισης του COVID-19. Το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου ανακοίνωσε 4 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον αριθμό των επιβεβαιωμένων περιστατικών στα 14. Και τα 4 άτομα βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό. Τα 2 είχαν επιστρέψει πρόσφατα από την Αθήνα και τα άλλα 2 είχαν στενή επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα. Στο μεταξύ και δεύτερο κρούσμα επιβεβαιώθηκε στα κατεχόμενα. Πρόκειται για τον σύζυγο της Γερμανίδας τουρίστριας που εντοπίστηκε πριν από 2 ημέρες. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζή για το θέμα του κοροναϊού. Όπως έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος Αναστασιάδης, οι 2 ηγέτες συμφώνησαν να ενισχυθεί περαιτέρω η αλληλοενημέρωση μέσω της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Υγεία. Σχολεία και φροντιστήρια στην Κύπρο είναι κλειστά. Αρνητικό βγήκε το δείγμα σε κορονοϊό του 22 μηνών ήπιου. Το παιδάκι με πυρετό μεταφέρθηκε χθες στο Μακάριο. Είχε ταξιδέψει με τους γονείς του στην Τουρκία. Η αύξηση των κρουσμάτων στην Ευρώπη μεταφράζεται και σε αύξηση σε περιστατικών στην Κύπρο, αφού ο ιός δεν γνωρίζει σύνορα. Πλέον, οι ενέργειες επικεντρώνονται στον περιορισμό της διασποράς του ιού στην κοινότητα, αφού επιδημιολογικά αναμένεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό θα νοσήσει. Στόχος είναι η ορθή διαχείριση των κρουσμάτων και η προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, οι οποίες είναι και οι πιο επιρρεπείς στον ιό. Εάν αυτές οι ομάδες νοσήσουν, θα χρήζουν νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής παρακολούθησης. Η Κύπρος εφαρμόζει από την πρώτη και όλα στιγμή τα πιο αυστηρά μέτρα, σύμφωνα πάντα και με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, όλοι όσοι εισέρχονται από ευρωπαϊκές χώρες ελέγχονται με θερμοκάμερες, ενώ από αύριο θα εγκατασταθούν επιπλέον θερμοκάμερες για έλεγχο όλων των επισκεπτών και ταξιδιωτών. Συνεχίζουν να νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Μοχός του κέντρο αναφοράς για τον κορονοϊό 3 κρούσματα. Έτοιμες είναι την ίδια ώρα να υποδεχθούν ασθενείς 120 κλίνες. Η κλινική τους κατάσταση είναι αρκετά καλή. Παραμένουν κάποιοι στα σπίτια τους απομονωμένοι. Κάποιοι άλλοι είναι στο νοσοκομείο αμοχώς του. Ναι. Με ποια κριτήρια, κυρία Κυριάκου, αποφασίζετε για το ποιοι θα νοσηλευτούν στο νοσοκομείο και ποιοι θα παραμείνουν υπό περιορισμό στο σπίτι τους? Κοιτάξτε, όπου μπορεί και υπάρχει δυνατότητα, ο στόχος είναι να παραμένουν οι ασθενείς στα σπίτια τους. Δηλαδή, αν η συμπτωματολογία που παρουσιάζουν είναι ήπιας μορφής, αν στο σπίτι, στο χώρο που διαμένουν, υπάρχει δυνατότητα περιορισμού και απομόνωσης από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, και αν στο σπίτι που βρίσκονται δεν υπάρχει κάποιο άλλο μέλος που να είναι στις ευπαθείς ομάδες. Μάλιστα. Για τα 4 νέα σημερινά κρούσματα, έχει αρχίσει η διαδικασία εχνηλάτησης των επαφών τους? Βέβαια, άμεσα από την ανακοίνωση και την επιβεβαίωση των κρουσμάτων ενημερώνονται πρώτα οι ασθενείς και στη συνέχεια αρχίζει από τις αρμόδιες αρχές ο εντοπισμός των επαφών. Ναι. Πρόκειται για Κύπριους οι οποίοι είχαν ταξιδέψει στο εξωτερικό ή είχαν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα? Αν αναφέρεστε στα σημερινά. Στα σημερινά, τέσσερα, ναι. Τα 2 ναι, τα άλλα 2 είχαν επαφή με κρούσματα που είχαμε εντοπίσει τις προηγούμενες μέρες. Ναι. Από ποιες χώρες, μπορούμε να πούμε, από ποιες χώρες ήρθαν?
Να μου επιτρέψετε να μην δώσω περισσότερες λεπτομέρειες, ναι. Γιατί μπαίνει και το θέμα των προσωπικών δεδομένων και δεν θέλω να φωτογραφίζω οποιοδήποτε. Ναι, όχι, απλά το λέμε για να γνωρίζουμε από ποια χώρα, καθώς υπάρχουν και οι ταξιδιώτικες. Έχω ταξιδέψει, ναι, από την Αθήνα. Από την Αθήνα. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, αυτή τη στιγμή γνωρίζετε πόσα δείγματα εξετάζονται για τον κορονοϊό? Όχι, δεν έχουμε συγκεκριμένο αριθμό, ναι, γιατί καθημερινά στο Ινστιτούτο Γενετικής εξετάζονται δεκάδες, mm-hmm, δείγματα. Mm-hmm. Είναι πλέον κάτι που θέλω να, και ο κόσμος να γνωρίζει. Είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο και είναι σύνηθες φαινόμενο, mm-hmm, να υπάρχουν περιστατικά που διερευνώνται, τα οποία άλλα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και άλλα όχι. Σε κάθε περίπτωση όμως εξετάζονται αρκετά δείγματα. Οτιδήποτε προκύπτει σε επιβεβαίωση, mm-hmm, κρούσματος ανακοινώνεται. Mm-hmm. Και μόνο το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής παρέχει έτσι αξιόπιστη εξέταση? Δεν μπορεί να γίνει εξέταση, κυρία Κυριάκου, από κάποιο ιδιωτικό χημείο? Όχι, μόνο το Ινστιτούτο, mm-hmm, Νευρολογίας και Γενετικής αυτή, mm-hmm, τη στιγμή είναι εξουσιοδοτημένο να διενεργεί αυτές τις εξετάσεις. Ο λόγος είναι κυρίως για να γίνεται κεντρικά και για να έχουμε εικόνα των περιστατικών, διότι αντιλαμβάνεστε, mm-hmm, όταν διενεργείται αυτή η εξέταση από άλλα χημεία τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένα από το Υπουργείο, mm-hmm, δεν μπορεί να γίνεται και σωστός έλεγχος, mm-hmm, και εμείς με τη σειρά μας να ενημερώνουμε τα αρμόδια σώματα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και να εξάγουμε και οποιαδήποτε συμπεράσματα, είτε επιδημιολογικά, είτε άλλα που χρειάζεται για να ορίσουμε και να έχουμε περισσότερα στοιχεία για τον ιό. Ναι. Η διαδικασία της λήψης δείγματος ποια είναι, λαμβάνεται σε άλλο? Όχι, λαμβάνεται με ειδικό εξάρτημα, ναι, ρινοφαρυγγικά δείγμα, ναι, από το άτομο και στη συνέχεια, mm-hmm, αποστέλλεται και το δείγμα λαμβάνεται από εκπαιδευμένους επαγγελματίες, mm-hmm, υγείας, οι οποίοι πάντοτε είναι εντυμένοι, ας το πούμε, mm-hmm, με ειδικές στολές και μάσκες για δική τους προστασία, και στη συνέχεια αποστέλλεται στο Ινστιτούτο. Mm-hmm. Και η διαδικασία της εξέτασης ενός δείγματος είναι χρονοβόρα? Ναι. Σε πόση ώρα έχουμε αποτέλεσμα? Είναι χρονοβόρα και πλέον λόγω του μεγαλύτερου όγκου, mm-hmm, των δειγμάτων που πρέπει να εξεταστούν, γι' αυτό παρατηρείται χρειάζεται, mm-hmm, ο χρόνος για να έχουμε το σωστό αποτέλεσμα, για να διερευνηθεί σωστά και να έχουμε το αποτέλεσμα. Τηλεφωνική επικοινωνία για τις εξελίξεις γύρω από τον κορονοϊό είχαν σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης και ο τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιτζή. Σύμφωνα με ανάρτηση του πρόεδρου Αναστασιάδη στο Twitter, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί με την εξάπλωση του κορονοϊού και στην Κύπρο. Συμφώνησα επίσης να ενισχυθεί περαιτέρω η αλληλοενημέρωση μέσω της Διακινητικότητας Τεχνικής Επιτροπής για την Υγεία. Στις επόμενες ημέρες οι επισκέψεις του κόσμου στα φαρμακεία θα γίνονται με ελεγχόμενο τρόπο, με μέτρα που θα τεθούν άμεσα σε λειτουργία για την προστασία όλων από την εξάπλωση του κορονοϊού, δήλωσε η πρόεδρος του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου Ελένη Πιέρα, τονίζοντας ωστόσο ότι τα φαρμακεία θα παραμείνουν ανοιχτά σε αυτή την κρίση που ξέσπασε και δίπλα στον πολίτη για την εξυπηρέτησή του. Σίγουρα υπάρχει αυξημένη ζήτηση στα προϊόντα τα οποία είναι γνωστά πια, σε μάσκες, αντισηπτικά, αντιϊκά φάρμακα, βιταμίνες για την άμυνα του οργανισμού και σε κάποια χρόνια φάρμακα, γιατί ο κόσμος ανησυχεί για πιθανές ελλείψεις. Υπάρχουν πάρα πολλά από τα αναλώσιμα, δηλαδή μάσκες και αντισηπτικά, τα οποία είναι σε έλλειψη. Έρχονται πολύ μικρή ποσότητα στην αγορά, η οποία καταναλώνεται σε πολύ λίγο χρόνο. Και έτσι εμείς κάνουμε μια έκκληση στον κόσμο να κάνει μια ορθολογική χρήση αυτών των προϊόντων, ώστε να μπορούν, mm-hmm, να προμηθεύονται εκείνοι οι οποίοι τα έχουν, mm-hmm, σίγουρα ανάγκη, οι ασθενείς, οι ταξιδιώτες. Και βεβαίως δεν μπορούμε να έχουμε εμείς πολλά και να μην έχουν οι άλλοι, γιατί πλέον δεν προστατευόμαστε. Αυτό θα πρέπει, mm-hmm, να το καταλάβει ο κόσμος, ότι πρέπει όλοι να
έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μικρές ποσότητες για να προστατευτούμε. Μάλιστα. Τώρα, εμείς βέβαια, ως Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο, μετά και το χαρακτηρισμό πλέον του κορονοϊού ως πανδημία, με έτσι αίσθημα ευθύνης απέναντι στα μέλη μας και στην κοινωνία, έχουμε προχωρήσει στη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για διεξαγωγή μερίδας, με τηλεδιάσκεψη βέβαια προς τα μέλη μας, για να ενημερωθούν για τις κατευθυντήριες οδηγίες όπως δίνουν οι Ευρωπαίοι Φαρμακοποιοί και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Φαρμακοποιών, για τους φαρμακοποιούς και για τα φαρμακεία γενικότερα. Πότε θα γίνει αυτή η τηλεδιάσκεψη? Προγραμματίζεται για αρχές της άλλης εβδομάδας. Και τι θα αλλάξει δηλαδή? Θα είναι ο ρόλος του στην αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού. Επίσης, θα αναστηθούν στις βιτρίνες των φαρμακείων από εβδομάδας posters, όπου θα πληροφορείται ο κόσμος για συμπτώματα, έτσι ώστε να προχωρήσει σε μια αυτοδιάγνωση ή και σε μια υποβοήθηση από το φαρμακοποιό για διάγνωση. Και επίσης, οι οδηγίες επίσκεψης στα φαρμακεία, όπως είχατε πει προηγούμενα, δηλαδή πια είναι αυτονόητο ότι όταν μια επιδημία παίρνει διαστάσεις, η επίσκεψη στο φαρμακείο θα πρέπει να γίνεται με ελεγχόμενο τρόπο για αποφυγή μετάδοσης του ιού τόσο μεταξύ των ασθενών όσο βέβαια και προς τους εργαζόμενους στον χώρο. Μάλιστα. Δέχεστε διάφορες ερωτήσεις από τον κόσμο που έρχεται, που επισκέπτεται ένα φαρμακείο, κύριε Ισέγεκ, όσον αφορά τον ιό και την εξάπλωσή του? Βεβαίως, και αναδεικνύεται και ακόμα μια φορά ο σημαντικός ρόλος του φαρμακείου της γειτονιάς, του φαρμακοποιού, σε θέματα ενημέρωσης, σε θέματα πληροφόρησης του κόσμου, σε πρόληψη, σε αντιμετώπιση περιστατικών. Βεβαίως εστιάζουμε σε θέματα πρόληψης όπως είναι η ατομική καθαριότητα. Εστιάζουμε στην πληροφόρηση του πότε πρέπει να μπορούν να φορούν τη μάσκα ούτως ώστε να μην γίνεται κατάχρηση. Προμηθεύουμε με βιταμίνες, κάτι που νομίζω ότι είναι κάτι που και καθησυχάζει και βοηθά τον οργανισμό βεβαίως να αντεπεξέλθει σε μια ενδεχόμενη έκθεση στον ιό. Γενικά έχει υπερτονιστεί ο ρόλος του φαρμακοποιού και ξέρετε πολύ καλά ότι τώρα στην Ιταλία έχουν κλείσει όλα τα καταστήματα αλλά τα φαρμακεία παραμένουν ανοιχτά. Ο φαρμακοποιός επιτελεί ένα λειτουργήμα και ακόμα και σε κορύφωση της πανδημίας παραμένει εκεί επί των επάρξεων. Εκείνο που ζητούμε είναι να προστατεύεται ο κόσμος μπαίνοντας στο φαρμακείο για να προστατευτούν και οι λειτουργοί φαρμακοποιοί. Και βεβαίως κάτι άλλο το οποίο καλείται να ελέγξει ο φαρμακοποιός αυτή τη στιγμή είναι η διαθεσιμότητα των προϊόντων στην αγορά, δηλαδή μια ελεγχόμενη χορήγηση, μια πληροφόρηση του κόσμου για το πώς θα χρησιμοποιεί για να μην γίνεται υπερκατανάλωση, για να μην οδηγηθούμε σε λήψεις τόσο αναλώσιμων όσο και βιταμινών και φαρμάκων. Ανησυχούν οι ασθενείς για τα αυξημένα κρούσματα κορονοϊού στην Κύπρο? Η ανησυχία τους εστιάζεται στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, στην προστασία και τη φροντίδα τους. Πολύ σωστά έχετε πει, είναι πολύ κρίσιμοι οι στιγμές, πολύ κρίσιμες, πολύ ανησυχητικές. Ανησυχούμε ιδιαίτερα διότι αντιλαμβάνεστε ότι μέσα από την επιδημιολογία της νόσου αυτού του ιού, αυτοί οι οποίοι είναι ευάλωτοι στο να λυθούν από τον ιό είναι τα άτομα με χρόνιες παθήσεις. Και αυτοί οι οποίοι θα νοσήσουν πολύ σοβαρά και θα κινδυνεύουν και η ζωή τους είναι αυτές οι ευάλωτες ομάδες. Άρα ανησυχούμε και θα πρέπει όλοι, κοινωνία, κράτος, να δούμε πώς προστατεύουμε αυτές τις ευάλωτες ομάδες. Άρα το πρώτο μας ανησυχεί είναι η πειθαρχία την οποία πρέπει να επιδείξουμε ως κοινωνία. Και θα πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε ότι δεν είναι προσωπική υπόθεση του καθενός η αυτοπροστασία, αλλά είναι η κοινωνική υπόθεση. Διότι αν κάποιος δεν προστατεύει τον εαυτόν του, αυτόν το οποίο φέρει σε κίνδυνο δεν είναι μόνο τον εαυτόν του, αλλά και τους, γύρω από αυτούς. Τίθεται σε κίνδυνο ο αδερφός μας, το παιδί μας, ο γονέας μας, ο παππούς μας, η γιαγιά μας, ο πλησίος μας. Άρα θα πρέπει ως κοινωνία να δείξουμε υπευθυνότητα και να είμαστε πραγματικά αυστηροί με την αυτοπροστασία μας. Ναι, η εκτίμηση είναι όμως, κύριε Κουλούμα, από τους ειδικούς ότι θα αυξηθούν κατά πολύ τα κρούσματα. Πώς αυτό επιβαρύνει το σύστημα υγείας για τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις? Έχετε συζητήσει, έχουν ληφθεί κάποια μέτρα ακριβώς για αυτές τις ευπαθείς ομάδες? Γιατί είδαμε τώρα και αναστολή των λειτουργίων κάποιων υπηρεσιών των νοσοκομείων τόσο στην Λευκωσία όσο και στην Λεμεσό.
επηρεάζονται αρνητικά οι ασθενείς. Σωστό, πολύ σωστό. Άρα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον Υπουργό της Υγείας, με τον οποίο συζητάμε όλα αυτά τα θέματα. Βέβαια, η αναστολή παροχής υπηρεσιών υγείας από τον κρατικό τομέα επηρεάζει σίγουρα τους ασθενείς μας, οι οποίοι αναμένουν τα ραντεβού τους, είτε επεμβάσεις χειρουργικές, και αυτές αναστέλλονται. Άρα ήδη έχουμε μια τρομερή επίπτωση προς τους ασθενείς. Αλλά το κυριότερο, πιστεύω, αυτή τη στιγμή είναι να ελέγξουμε τη διάδοση του ιού. Αυτό είναι προτεραιότητα και αυτόν έχουμε ως προτεραιότητα. Και από εκεί πέρα, η δεύτερη προτεραιότητα πέρα από τη διάδοση του ιού είναι να προστατεύσουμε τις ευάλωτες ομάδες. Και ο στόχος εμάς και πιστεύω και του Υπουργού Υγείας είναι να μην έχουμε ούτε μία απώλεια από τον ιό. Mm-hmm. Άρα, πέραν από την μέτρα αυτοπροστασίας, τα οποία ήδη έχει βγει σήμερα, μετά από συζητήσεις με το Υπουργείο Υγείας, έχει βγει σήμερα μία ανακοίνωση ειδικά για τις ευάλωτες ομάδες. Και καλά είναι να γίνει αυτό γνωστό και να διαδοθεί και να ενημερωθεί ο καθένας από εμάς πώς αυστηρά προστατεύουν τον εαυτό μας ως χρόνοι πάσχοντες και ως ευάλωτες ομάδες. Να περιορίσουμε τις εξόδους μας, να μείνουμε όσο περισσότερο στο σπίτι, mm-hmm. να περιορίσουμε τις εξόδους μας σε υψηλού κινδύνου χώρους. Αλλά ακόμη ένα θέμα το οποίο μας ανησυχεί και είμαστε σε διαβούλευση τόσο με τον Υπουργό Υγείας όσο και με την Υπουργό Εργασίας, mm-hmm. είναι τα άτομα τα οποία είναι χρόνοι πάσχοντες, ευάλωτες ομάδες και εργάζονται. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς ως κράτος προστατεύουμε αυτά τα άτομα από το χώρο εργασίας και κυρίως τα ευάλωτα άτομα από τους χώρους εργασίας υψηλού κινδύνου. Εργοδότες και εργαζόμενοι επηρεάζονται αναγκαστικά από την εξάπλωση του κορονοϊού στην Κύπρο. Αρκετοί είναι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται υπό περιορισμό. Να δούμε τι λέει ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚ, Ανδρέας Μάτσας. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε να διαχειριστούμε μια κατάσταση η οποία είναι πρωτόγνωρη. Mm-hmm. Προεκτάσεις οι οποίες δεν μπορεί να προβλεφθούν απόλυτα, ούτε ως προς την έκταση, ούτε ως προς την διάρκεια τους. Και είναι γι' αυτό που προσπαθούμε το Σύνολο των Κοινωνικών Εταίρων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας να ρυθμίσουμε τα ζητήματα που θα κάνουν και την εργασία πιο ασφαλή, mm-hmm. αλλά την ίδια στιγμή να δώσουμε και στήριξη σε συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων που θα χρειαστούν μια ειδική μεταχείριση. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, να υπάρξει συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και την ίδια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει και απόλυτη υπευθυνότητα από όλους μας. Θέλουμε να στείλουμε για ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα πρέπει να τύχει εκμετάλλευση σε κατάσταση από κανένα και κυρίως εις βάρος των εργαζομένων. Mm-hmm. Κρατώ σημαντικό σημείο αναφοράς αυτό που δήλωσε η ίδια η Υπουργός Εργασίας προχθές στην συνάντηση που είχαμε, mm-hmm. ότι κανένας εργαζόμενος δεν θα μείνει χωρίς εισόδημα και κανένας εργαζόμενος δεν θα πάει στην ανεργία. Έχουμε συζητήσει συγκεκριμένες συζητήσεις, συγκεκριμένα θέματα. Σήμερα το απόγευμα στις 3 η ώρα έχουμε προσκληθεί από την Υπουργό Εργασίας για να οριστικοποιήσουμε τις αποφάσεις, οι οποίες αναμένεται ότι θα ανακοινωθούν, φαντάζομαι, και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας απόψε. Ναι. Υπάρχει σαφής πρόθεση και απόφαση για στήριξη και της επιχειρηματικότητας και προστασία της εργασίας και της απασχόλησης. Υπάρχουν, γίνονται διευθετήσεις για όσους εργαζόμενους θα χρειαστεί να μείνουν περιορισμένοι στο σπίτι, ναι. στη βάση για τις παραχώρησης άδειας ασθενείας. Καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια για μια συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων όσοι βρίσκονται ηλικιακά στο 63ο με 65ο έτος της ηλικίας τους. Αντιλαμβάνεστε ότι με βάση την νομοθεσία που υπάρχει αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα δεν έχει πρόσβαση ούτε στο Ταμείο Ανεργίας ούτε στο Ταμείο Ασθενείας. Με αποτέλεσμα, αν δεν ρυθμίσουμε αυτό το ζήτημα, αυτή η ομάδα εργαζομένων να είναι εκτεθειμένη. Οπότε αυτό το ζήτημα είναι και σημαντικό και σοβαρό και θα πρέπει να ρυθμιστεί άμεσα. Έχουμε δώσει την ένδειξη ότι θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες και ειδικές ρυθμίσεις για εργαζόμενους στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Mm. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδεχομένως κάποια ξενοδοχεία να παρατείνουν την
αναστολή εργασίας τους. Mm-hmm. Οπότε για αυτές τις ομάδες εργαζομένων θα δοθεί δυνατότητα επέκτασης του ανεργιακού επιδόματος μέχρι το τέλος του Απριλίου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τους καλύψουμε για αυτούς. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τα όποια μέτρα θα ληφθούν ή όποιες αποφάσεις θα ληφθούν δεν είναι μόνιμες, είναι προσωρινές και έχουν διάρκεια μόνο μέχρι να κλείσει, να ξεπεραστεί για αυτή η κρίση. Οπότε συζητάμε αυτή τη στιγμή για μέτρα με ορίζοντα ολοκλήρωσής τους τον ερχόμενο Απρίλιο, και ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση, θα δούμε τι επιπρόσθετο χρειάζεται να γίνει. Από εκεί και πέρα έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και στην ρύθμιση του ζητήματος που θα προκύψει για τους εργαζόμενους γονείς, οι οποίοι εκ των πραγμάτων θα αναγκαστούν να μείνουν στο σπίτι. Για τη φύλαξη των παιδιών τους. Ακριβώς, ως απότοκο του γεγονότος ότι είναι κλειστά τα σχολεία. Ο τρόπος με τον οποίο θα ρυθμιστεί το θέμα είναι ακόμη ανοιχτός, ενδεχομένως να κλείσει σήμερα το απόγευμα. Έχουμε δώσει εναλλακτικές επιλογές προς επεξεργασία και συζήτηση, αλλά δεν θα ήθελα να αναφερθώ, γιατί είναι θέμα που θα το κλείσουμε ευελπιστώ σήμερα το απόγευμα, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο θα ρυθμιστεί, γιατί επηρεάζει. Εξετάστηκε και το ενδεχόμενο, η περίπτωση εκεί όπου είναι μονογονική η οικογένεια, κύριε Μάτσα, όπου υπάρχει μονογονιός. Θα ληφθούν υπόψη όλα τα δεδομένα, έτσι ώστε να μην μείνει κανένας εργαζόμενος γονιός εκτεθειμένος, μεταφέροντας το αυτό στο επίπεδο των παιδιών, να μην μείνει κανένα παιδί χωρίς την γονική παρουσία στο σπίτι. Το τηλεφωνικό κέντρο 1450 λειτουργεί από σήμερα για πληροφορίες σχετικά με τον κοροναϊό. Λόγω αυξημένων κλήσεων που δέχεται το τηλεφωνικό κέντρο 1420 από πολίτες που ζητούν πληροφορίες γενικής φύσεως για τον κοροναϊό, το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι από σήμερα 13 Μαρτίου λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο 1450. Το 1450 θα λειτουργεί επί του 24ωρου βάσεως και θα είναι στη διάθεση των πολιτών για παροχή πληροφοριών σχετικά με την επιδημία. Επίσης, σχετική πληροφόρηση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα γραφείου τύπου και πληροφοριών. Το τηλεφωνικό κέντρο 1420 εξακολουθεί να ισχύει αποκλειστικά για την αναφορά συμπτωμάτων από άτομα που πληρούν τα κλινικά και επιδημιολογικά κριτήρια. Λόγω του τεταμένου κλίματος που προέκυψε στη συζήτηση τόσο για το αν έπρεπε να συνέλθει η Ολομέλεια της Βουλής, ο πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Σιλούρης διέκοψε τη συνεδρία του σώματος, αναβάλλοντας ταυτόχρονα και τη συνέχιση της σύσκεψης αρχηγών που θα ακολουθούσε. Μας ενημερώνει ο Μάριος Καμιναρίδη. Καλησπέρα, Μάρια. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Όπως είχες προαναφέρει, η Μαρία πλέον σήμερα συνεδρίασε η Ολομέλεια της Βουλής, τον αντιπροσώπο, όπου είχαμε και σημαντικές αποφάσεις. Αρχικά ξεκίνησε η διαδικασία και αναφορές και από τον ίδιο τον πρόεδρο του σώματος, ο κύριος Σιλούρης, κατανοώντας και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κοινωνία και τις ανησυχίες που αντιμετωπίζει η κοινωνία αυτές τις δύσκολες ώρες. Η Βουλή των Αντιπροσώπων συνήλθε σήμερα, έτσι για να δώσει και τη στήριξη ότι ενωμένη μπορεί να προχωρήσει για καλύτερες μέρες και για την Κύπρο. Ο πρόεδρος Βουλής έκανε και αναφορές ότι πλέον οι αρμόδιοι, δηλαδή ο κόσμος, πρέπει να ακούσει τους αρμόδιους, έτσι και για συμβουλευτικούς λόγους. Να αναφέρουμε επίσης ότι ο πρόεδρος Βουλής σήμερα, Μαρία, κύριες και κύριοι, κατέθεσαν και πρόταση νόμου για τροποποίηση του συντάγματος. Παραλαμβάνω, τροποποίηση του συντάγματος. Να αναφέρουμε ότι η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου από πλευράς του κυρίου Δημήτρη Σιλούρη αναφέρεται ότι η πρόταση για διεξαγωγής των εργασίων της Βουλής με άλλο τρόπο, σε άλλο τόπο, και η σύμφεση είναι σε εξαιρετικές και απρόβλεπτες περιστάσεις, δηλαδή σεισμούς, πλημμύρες, γενική πανδημία και παρόμοιες περιστάσεις. Να αναφέρουμε, διευκρινίσοντας από πλευράς του πρόεδρου της Βουλής, επίσης ότι το Σώμα με την απόφαση του θα αποφασίζει και το χρόνο και το οποίο θα ισχύει η απόφαση που λαμβάνει για τον τρόπο και το χώρο που συνεδριάζει η Ολομέλεια.
δηλαδή σε έκτακτη ανάγκη και δεν μπορεί να συνεδριάσει η Βουλή των Αντιπροσώπων στο κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων να υπάρχει η δυνατότητα με την τροποποίηση του συντάγματος να μπορεί η Βουλή να συνεδριάσει σε οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε, είτε αυτό βεβαίως και τηλεδιάσκεψη. Να αναφέρω ότι επίσης σήμερα, Μαρία, είχαμε και πρόταση νόμων που κατέθεσε ο βουλευτής, ο κύριος Ζαχαρίας Κουλίας. Η πρόταση της συγκεκριμένη συνυπογράφηκε ο βουλευτής, ο κύριος Μιχάλης Γιοργάλας και ο κύριος Παύλος Μιλωνάς. Να αναφέρω όπως... Η συγκεκριμένη πρόταση νόμου έχει με στόχο πρόσωπα τα οποία βρέφονται σε αδυναμία να πληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις εναντίον οφειλών σε πιστοποιητικά ιδρύματα ή στο κράτος να υπάρχει η δυνατότητα διευκολύσεων στους πολίτες, ειδικά μέχρι να λήξει και αυτό το θέμα με το κορονοϊό. Μαρία. Άνθρωποι στην απομόνωση, έλεγχος στα σύνορα, κλείσιμο σχολείο, απαγόρευση συναθρήσεων. Οι χώρες η μία μετά την άλλη θωρακίζονται κατά τον κορονοϊού, λαμβάνοντας ολοένα και αυστηρότερα μέτρα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, συνολικά 128.343 είναι τα κρούσματα παγκοσμίως, 4.720 είναι οι νεκροί, και 68.324 έχουν ιαθεί. Σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταγράψει κρούσματα του COVID-19, αλλά η κατάσταση είναι χειρότερη στην Ιταλία, όπου οι νεκροί ξεπέρασαν τους 1.016 και οι μολύνσεις τις 15.000. Σε ένα τελευταίο μέτρο, όλες οι εκκλησίες της Επισκοπής της Ρώμης θα κλείσουν μέχρι τις 3 Απριλίου, σε μια προσπάθεια περιορισμού της πανδημίας. Στην Ισπανία η κυβέρνηση άρχισε επίσης να επιβάλλει περιορισμούς παρά την αρχική απροθυμία της. 4 δήμοι στην Καταλωνία, συνολικά 66.000 άνθρωποι τέθηκαν σε καραντίνα στο πρώτο μέτρο αυτού του τύπου. Σε πολλές περιοχές και στη Μαδρίτη, σχολεία και πανεπιστήμια έκλεισαν και ο Ισπανός Πρωθυπουργός υποσχέθηκε επιπλέον πόρους για την αντιμετώπιση του COVID-19. Θα μεταφέρουμε 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ στις αυτόνομες περιοχές για να τα εντάξουν στους πόρους για την υγειονομική περίθαλψη που θεωρούν απαραίτητη για τον κοροναϊό. Το ποσό αυτό θα επιτρέψει στις περιφέρειες να ενισχύσουν τους πόρους για την υγειονομική τους περίθαλψη, καθώς πολλές από αυτές αντιμετωπίζουν εντάσεις λόγω της αύξησης των κρουσμάτων του ιού. Τα σχολεία θα κλείσουν από τη Δευτέρα και στη Γαλλία, όπου τα θύματα του COVID-19 έφτασαν τα 61. Και παρότι ο πρόεδρος Μακρόν χαρακτήρισε την πανδημία τη χειρότερη υγειονομική κρίση του αιώνα, είπε ότι οι δημοτικές εκλογές της Κυριακής θα διεξαχθούν κανονικά. Η επιδημία που επηρεάζει όλες τις Ηπείρους και έχει πλήξει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες είναι η πιο σοβαρή υγειονομική κρίση που έχει γνωρίσει η Γαλλία εδώ και έναν αιώνα. Αλλά είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή, ακολουθώντας τις συμβουλές των επιστημόνων όπως ακριβώς κάναμε, να διασφαλίσουμε τη συνέχεια της δημοκρατικής μας ζωής και των θεσμών μας. Η Γερμανία έχει καταγράψει πάνω από 2.400 κρούσματα, αλλά λιγότερους θανάτους μέχρι στιγμής, που ανέρχονται στους 6. Ωστόσο, η καγκελάριος Μέρκελ προειδοποιεί ότι το 70% του πληθυσμού θα μπορούσε να μολυνθεί. Και πολλές γερμανικές εταιρείες παροτρύνουν τους υπαλλήλους να εργάζονται πλέον από το σπίτι τους. Και σε άλλες χώρες, στην Ιρλανδία, τη Σλοβενία, την Τσεχία, την Ουκρανία και τη Λιθουανία, τα σχολεία αναμένεται να κλείσουν σύντομα. Η Πολωνία, που κατέγραψε τον πρώτο θάνατο την Πέμπτη, κλείνει επίσης τα σχολεία, αλλά ελπίζει ότι οι προεδρικές εκλογές τον Μάιο θα διεξαχθούν κανονικά. 117 κρούσματα κορονοϊού μετράει η Ελλάδα, ενώ κατέχει την 25η θέση παγκοσμίως σε αριθμό κρούσματων. Χθες η χώρα κατέγραψε το πρώτο θάνατο ενός 66χρονου, ενώ εξιτήρια έλαβαν τα δύο πρώτα κρούσματα. Στα 117 είναι πλέον τα κρούσματα του νέου κορονοϊού στην Ελλάδα. Από τα 117 κρούσματα, τα 107 έχουν γνωστή σύνδεση, ωστόσο υπάρχουν και 10 ορφανά κρούσματα, δηλαδή χωρίς γνωστή επαφή. Αλλά 15 διερευνώνται ακόμα. Τα ξημερώματα της Πέμπτης εξέπνευσε ο 66χρονος που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο του Ρίου στην Πάτρα.
Νέα μέτρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση διαστόματος του εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας Σωτήρη Τσιόδρα. Αποφασίστηκε αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων όπως θα εξειδικευτεί στην απόφαση για 15 μέρες, αναστολή της λειτουργίας των παιδοτόπων, των γυμναστηρίων, των θεάτρων, των κινηματογράφων και των χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ιδιωτικών και δημοσίων, καθώς και των κέντρων διασκέδασης για 15 μέρες. Η λειτουργία μουσείων και αρχαιολογικών χώρων θα γίνει σύμφωνα με τις συστάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας απευθύνει έκκληση σε γιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό να υποβάλουν αιτήσεις ώστε να προσληφθούν άμεσα με διετή συμβάση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να παραμείνουν σε αυτό. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Θα ενεργήσουμε όπως χρειαστεί. Θα εφαρμόσουμε όποιο μέτρο χρειαστεί για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας. Είναι η ώρα ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί εμείς οι Έλληνες που έχουμε την ανθρωπιά και το φιλότιμο πάνω απ' όλα να γίνουμε τείχος προστασίας για αυτούς που κινδυνεύουν. Απέπλευσε από το λιμάνι της Λίμνου το πλοίο Blue Star Mykonos που είχε μπει σε προσωρινή καραντίνα καθώς ένας εργαζόμενος ανέβασε πυρετό. Ο ναυτικός μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο και μετά τις απαραίτητες εξετάσεις βρέθηκε αρνητικός στον COVID-19. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι μαζί. Η εξάπλωση του COVID-19 στην Ευρώπη είναι ταχεία και οι υγειονομικές αρχές δυσκολεύονται να ξεπεξέλθουν. Η Ισπανία είναι πλέον πέμπτη στον κόσμο σε αριθμό κρουσμάτων. Ανάμεσα στους ασθενείς είναι και ένας γιατρός από τη Μαδρίτη. Η εξάπλωση του COVID-19 στην Ευρώπη είναι ταχεία και οι υγειονομικές αρχές δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν. Η Ισπανία είναι πλέον πέμπτη στον κόσμο σε αριθμό κρουσμάτων. Ανάμεσα στους ασθενείς είναι και ένας γιατρός από τη Μαδρίτη, που είπε στο Euronews ότι η ξαφνική αύξηση ίσως να οφείλεται στη σύγχυση σχετικά με τα κριτήρια εξέτασης. Αν έπρεπε να καλύπτω όλα τα κριτήρια που ακολουθούσαμε για να κάνω το τεστ, δεν πληρούσα κανένα από τα κριτήρια. Ήξερα όμως ότι κάτι δεν πάει καλά και πως ο ιός εξαπλωνόταν γρηγορότερα από όσο νομίζαμε εκείνη τη στιγμή. Καθώς τα μέτρα του περιορισμού φαίνεται να έχουν αποτύχει, όλη η Ευρώπη προχωρεί πλέον σε μέτρα για να επιβραδύνει την εξάπλωση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τονίζει πως το κλειδί είναι η εξέταση και η εποπτεία. Έχουμε δει στην Κίνα, την Νότια Κορέα και τη Σιγκαπούρη ότι με στεναρά μέτρα επιδημιολογικής παρακολούθησης μπορούμε να επιβραδύνουμε την εξάπλωση. Και αυτό που συμβαίνει τώρα στις χώρες αυτές είναι ότι ο αριθμός των νέων κρουσμάτων μειώνεται. Οι ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν απεγνωσμένα να αποφύγουν τη ζωφερή κατάσταση της Ιταλίας. Ένας από τους αρμόδιους αξιωματούχους λέει πως είναι θέμα χρόνου και ζητά συντονισμένες ευρωπαϊκές δράσεις. Αντιμετωπίζουμε πρόβλημα και άλλες χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία είναι 10 μέρες πίσω μας. Είμαστε 10 μέρες μπροστά τους. Πρέπει μάλλον να λάβουν κάποια μέτρα και η δική μου συμβουλή είναι να υπάρξει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για να αντιμετωπίσουμε την αρρώστια. Όμως η λήψη κοινών μέτρων περιπλέκεται από τα ανοιχτά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διαφορετικά συστήματα υγείας των κρατών μελών. Η αντιμετώπιση της κρίσης είναι μια άνευ προηγουμένου πρόκληση για τους ηγέτες σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Όλα ξεκίνησαν το Δεκέμβριο στην πόλη Γουχάν. Η επαρχία Χουμπέι της Κίνας ανέφερε μια νόσο με συμπτώματα όπως αυτά της γρίπης. Εντοπίστηκε γρήγορα σε αγορά και ξεκίνησαν οι έλεγχοι στα τοπικά αεροδρόμια. Οι επιστήμονες απέκλεισαν τον SARS, τον MERS και τη γρήπη των πτηνών και δήλωσαν ότι υπεύθυνος είναι ένας νέος κοροναϊός. Του δόθηκε το όνομα COVID-19. Ο ιός εξαπλώθηκε στην Ασία και αναφέρθηκαν οι πρώτοι θάνατοι. Μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου η Γαλλία απομάκρυνε τους υπηκόους της από την Κίνα. Ακολούθησαν η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά αυτό άνοιξε την πόρτα για την άφιξη του ιού στην Ευρώπη. Μικρές αιστείες άρχισαν να αναδύονται στη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία. Η Γερμανία ανέφερε το πρώτο κρούσμα εγχώριας μετάδοσης. Όσο ο αριθμός των κρουσμάτων στην Ευρώπη αυξανόταν, η χρήση μάσκας προσώπου έγινε ο νέος κανόνας.
και οι πωλήσεις αντισηπτικών εκτοξεύτηκαν. Η Γαλλία ανέφερε τον πρώτο θάνατο από τον ιό στα μέσα Φεβρουαρίου. Ήταν και ο πρώτος θάνατος εκτός Κίνας. Οι ευρωπαϊκές χώρες, υπό το φόβο της αύξησης των κρουσμάτων, θέσπισαν εγκαταστάσεις καραντίνας. Ένας Γάλλος γιατρός που μολύνθηκε είπε στο Euronews ότι η οικογενειακή ζωή ήταν πιο δύσκολη από την νόσο. Πραγματικά νιώθω καλά. Μπορεί να είμαι λίγο κουρασμένος επειδή δεν κοιμάμαι καλά, καθώς έχω 4 παιδιά, αλλά θα με εξαντλήσουν περισσότερο από τον ιό. Ωστόσο, η σχετικά ήπια αντιμετώπιση του έρχεται σε αντίθεση με την αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Μέρα με τη μέρα, οι βαριές απώλειες στα χρηματιστήρια πυροδότησαν φόβους για μεγαλύτερη και με περισσότερη διάρκεια οικονομική ύφεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφερε πόρους για ιατρική βοήθεια. Θα παρουσιάσουμε ένα επενδυτικό ταμείο για τον κοροναϊό, το οποίο θα απευθύνεται στο σύστημα υγείας, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην αγορά εργασίας. Αυτό όμως που η Ευρώπη είδε ως ένα ανησυχητικό αλλά διαχειρίσιμο πρόβλημα, μετατράπηκε σε κρίση. Ο αριθμός των κρουσμάτων εκτοξεύτηκε στην Ιταλία, το ίδιο και ο αριθμός των θανάτων. Ένα περιφερειακό πρόβλημα στη Βόρεια Ιταλία οδήγησε τις πολυσύχναστες υποκανονικές συνθήκες πόλης της Βενετίας και του Μιλάνου να μετατραπούν σε πόλεις φαντάσματα. Ολόκληρη η χώρα τέθηκε σε καραντίνα. Δεν θα υπάρχει πια κόκκινη ζώνη. Δεν θα υπάρχει πια ζώνη 1 ή ζώνη 2 στη χώρα μας. Ολόκληρη η Ιταλία είναι μια προστατευόμενη ζώνη. Η Ιταλία είναι σήμερα η δεύτερη σε κρούσματα και θανάτους χώρα στον κόσμο και οι ηγέτες της Ευρώπης προειδοποιούν ότι αυτό μπορεί να είναι μόνο η αρχή. Μία ανάρτηση της ήταν ικανή για να προκαλέσει συγκλονισμό αλλά και να ευαισθητοποιήσει εκατοντάδες χρήστες του Facebook για το θέμα του κοροναϊού και το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ιταλία το τελευταίο διάστημα. Ο λόγος για μία νεαρή Κύπρια φοιτήτρια στη Ρώμη. Ήθελα να ευαισθητοποιήσω τους φίλους και τους γνωστούς και να τους κάνω να καταλάβουν τη σοβαρότητα της κατάστασης του ιού. Ναι. Πίστευες δηλαδή ότι μέχρι τη στιγμή εκείνη οι περισσότεροι δεν είχαν καταλάβει την κρισιμότητα της κατάστασης? Δυστυχώς ναι. Ναι. Από ό,τι έβλεπα στα social media δεν το είχαν καταλάβει. Mm-hmm. Όταν ξέσπασε η επιδημία κορονοϊού στην Ιταλία και ειδικότερα στο Βορρά, γνωρίζω ότι οι γονείς σου από τις πρώτες μέρες σου ζήτησαν να επιστρέψεις στην Κύπρο, αλλά εσύ αρνήθηκες. Γιατί δεν επέστρεψες, Ευγένεια μου? Δεν ήθελα να θέσω σε κίνδυνο την υγεία κανενός και να ρισκάρω τη μετάδοση του ιού. Φοβόσουν δηλαδή ότι μπορούσες εσύ να μολυνθείς και στη συνέχεια να μολύνεις και τους δικούς σου ανθρώπους? Ακριβώς. Ναι. Έκανες λάθος εκτίμηση ότι τα πράγματα δεν θα έπαιρναν αυτή την τροπή? Ότι δηλαδή δεν ήταν τόσο σοβαρή η κατάσταση? Να σας εξηγήσω. Στη δική μου περίπτωση, στη δική μου σχολή, υπήρχαν πάρα πολλοί μαθητές Κινέζοι. Υπήρχαν επιστρέψει στην Κίνα για την πρώτη χρονιά τους και φοβόμουν να μην μου μεταδώσει κάποιος των ιών που ήταν ασυμπτωματικός. Ναι. Έχεις επαφή με άλλους Κύπριους φοιτητές που βρίσκονται στη Ρώμη ή σε άλλες πόλεις της Ιταλίας? Ναι, με μερικούς ναι, έχω. Αρκετοί ευτυχώς είχαν επιστρέψει στην Κύπρο, επειδή ήταν η περίοδος των εξετάσεών τους και είχαν πάει πίσω γιατί δεν είχαν μαθήματα. Ναι. Και παραμείναν εκεί. Ναι. Οι υπόλοιποι είναι καλά, όσοι γνωρίζεις εσύ? Ναι, με όσους έχω μιλήσει, ευτυχώς είναι καλά. Ωραία. Η Ιταλία βρίσκεται ολόκληρη εδώ και δύο μέρες σε καραντίνα μετά και το τελευταίο διάγγελμα του Τζουζέπε Κόντι. Μετάνιωσες εσύ που δεν ήρθες στην Κύπρο όταν είχες την ευκαιρία να το κάνεις? Εννοείται πως λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι μαζί με την οικογένειά μου σε μια τόσο κρίσιμη κατάσταση. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν ήθελα να ρισκάρω τη μετάδοση του ιού. Ναι.
Δώσε μας την εικόνα, Ευγενία, που επικρατεί σήμερα σε όλη τη χώρα, που η χώρα είναι σε καραντίνα. Τι κάνει ο κόσμος? Είναι κλεισμένος στα σπίτια του? Αν βγαίνει, βγαίνει για να πάει πού? Ναι, είμαστε όλοι κλεισμένοι μέσα στο σπίτι. Η κυβέρνηση έχει κάνει μια φόρμα που πρέπει να συμπληρώνουν όλοι οι πολίτες κάθε φορά που βγαίνουν έξω από το σπίτι τους. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να βγει έξω να πετάξει τα σκουπίδια, πρέπει να έχει μαζί του εκείνη τη φόρμα. Είναι ανοιχτές οι υπεραγορές, τα φαρμακεία, τα ταχυδρομεία, τα νοσοκομεία, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα καταστήματα έχουν κλείσει, κομμωτήρια κτλ. Είναι όλα κλειστά. Ναι. Υπάρχει παντού αστυνομία. Αν κάποιος βγει έξω από το σπίτι του χωρίς να έχει ένα σοβαρό λόγο, βγάζουν πρόστιμα έως και 200 ευρώ ή κάνουν και κρατήσεις στη φυλακή. Μάλιστα, μπορεί και να φυλακιστούν. Είναι αυστηρά τα μέτρα. Υπάρχει πανικός ανάμεσα στους κατοίκους? Πλέον πιστεύω πως ναι. Στην αρχή όλοι το παίρναν λίγο πιο χαλαρά, δηλαδή έως και στο τελευταίο Σαββατοκυριακό ο κόσμος ακόμα έβγαινε. Δεν είχαν καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά πλέον πιστεύω πως όλοι έχουν συνειδητοποιήσει πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Για τις αγορές, με άνοιγμα άνοιξε σήμερα το χρηματιστήριο μετά την κατρακύλα. Προσπάθειες επανάκαμψης καταγράφουν τα ευρωπαϊκά και αμερικανικά χρηματιστήρια, καθώς αγοραστές εντοπίζουν ευκαιρίες μετά το ξεπούλημα των προηγούμενων ημερών. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι το κλίμα αναμονής θα διατηρηθεί μέχρι το Eurogroup της Δευτέρας και τις αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών για τα μέτρα στήριξης των εθνικών οικονομιών. Οι επενδυτές, πέρα από τις προφανείς επιπτώσεις της εξάπλωσης του COVID-19 στις επιχειρήσεις, ανησυχούν πλέον για την ανθεκτικότητα των νοικοκυριών και του τραπεζικού συστήματος. Το υψηλό επίπεδο δανεισμού επιχειρήσεων και νοικοκυριών τα καθιστά ευάλωτα σε μείωση των εσόδων λόγω προσωρινών λουκέτων και αποχής από την εργασία. Στην Ελλάδα, οι πρώτες σοβαρές επιπτώσεις καταγράφονται στον ξενοδοχειακό κλάδο, την εστίαση και τη λιανική. Για σοβαρές επιπτώσεις και στις ελληνικές εξαγωγές προειδοποιεί ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, κυρίως μετά το κλείσιμο των συνόρων με Ιταλία και Βουλγαρία. Η Σόφη Γκρεκουά Τριτό, η 44χρονη σύζυγος του Πρωθυπουργού του Καναδά Στάντι Τριτό, επιβεβαιώθηκε μετά τις εργαστηριακές εξετάσεις τις οποίες υπευλήθη ότι έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του επικεφαλή της καναδικής κυβέρνησης. Παρότι η κατάσταση της υγείας του Καναδού Πρωθυπουργού είναι καλή και δεν εμφανίζει προς το παρόν κανένα σύμπτωμα, θα παραμείνει προληπτικά για κατόπιν σύσταση στο γιατρό σε απομόνωση για 14 ημέρες. Η σύζυγος του Πρωθυπουργού του Καναδά, Σοφή Γκρεγκουάρ Τριντό, διαγνώστηκε με το COVID-19. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πρωθυπουργικού Γραφείου, τα συμπτώματά της είναι ήπια και η ίδια θα παραμείνει σε απομόνωση, ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών. Η Σοφή Τριντό εμφάνισε συμπτώματα γρίπης μετά την επιστροφή της από ταξίδι στο Λονδίνο. Σε απομόνωση για 14 ημέρες θα παραμείνει και ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, αν και δεν παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου. Στον Καναδά έχουν καταγραφεί πάνω από 150 κρούσματα του νέου κορονοϊού με ένα νεκρό. Η επαρχία που πλήττεται περισσότερο είναι το Οντάριο, όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά έως τις αρχές Απριλίου. Δεν είχε χρόνο να ενημερώσει τους Ευρωπαίους ηγέτες για τους περιορισμούς της στήσης η Ευρώπη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφασή του. Δεν είχε χρόνο να διαβουλευτεί με τους Ευρωπαίους συμμάχους του προτού ανακοινώσει ταξιδιωτικούς περιορισμούς εξαιτίας του νέου κορονοϊού. Αυτό δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Οβάλ γραφείο με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Λίο Βαράντκαρ. Τα πάμε πολύ καλά με τους Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά έπρεπε να πάρουμε μια απόφαση και δεν ήθελα να καθυστερήσω. Χρειαζόταν πολύς χρόνος για να κάνω τις μεμονωμένες κλήσεις. Η συνεργασία είναι η λύση για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, τόνισε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός. Όπως γνωρίζετε, είναι ένας ιός που έχει εξελιχθεί σε πανδημία. Αφορά σε όλο τον κόσμο. Δεν γνωρίζει σύνορα, δεν γνωρίζει εθνότητες και πιστεύω ότι όλοι μαζί πρέπει να συνεργαστούμε για την αντιμετώπιση του.
Επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο Μπέρνι Σάντερς. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή της διεθνούς κρίσης είναι τουλάχιστον σαφές ότι έχουμε μια διοίκηση που είναι σε μεγάλο βαθμό ανίκανη και της οποίας η ανικανότητα και περισσοσκεψία έχουν απειλήσει τη ζωή πολλών ανθρώπων στη χώρα μας. Σε κοινή τους δήλωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισαν πως ο κορονοϊός δεν περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη ήπειρο, είναι μια παγκόσμια κρίση που απαιτεί συνεργασία και όχι μονομερή δράση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδοκιμάζει την απόφαση της Ουάσιγκτον να επιβάλλει ταξιδιωτική απαγόρευση χωρίς διαβούλευση. Μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ σχηματίστηκαν ουρές με εκατοντάδες επιβάτες που απεγνωσμένα ζητούσαν πληροφορίες. Στο αεροδρόμιο του Χίθρου, αν και η Βρετανία δεν περιλαμβάνεται στις χώρες όπου θα ισχύει η απαγόρευση, Αμερικανοί ταξιδιώτες έσπευδαν να επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ουρές επιβατών και στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης με βαλίτσες αλλά και μικρά παιδιά περίμεναν να ενημερωθούν από τους αρμοδίους τι θα γίνει με την πτήση τους. Με διάγγελμά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν απευθύνθηκε στο γαλλικό λαό ανακοινώντας τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για το νέο κορονοϊό. Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε λόγο για την πιο σοβαρή υγειονομική κρίση εδώ και ένα αιώνα, με τη Γαλλία να μετρά 2.281 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 48 νεκρούς. Με διάγγελμά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν απευθύνθηκε στο γαλλικό λαό ανακοινώνοντας τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για τον νέο κορονοϊό. Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε λόγο για την πιο σοβαρή υγειονομική κρίση εδώ και έναν αιώνα, με τη Γαλλία να μετράει 2.281 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 48 νεκρούς. Βρισκόμαστε μόνο στην αρχή της επιδημίας και παντού στην Ευρώπη η εξάπλωση επιταχύνεται. Καθώς είμαστε αντιμέτωποι με αυτό, η πρώτη προτεραιότητα για τη χώρα μας θα είναι η υγεία μας. La priorité absolue pour notre nation sera notre santé. Από τη Δευτέρα και μέχρι νεοτέρας αναστέλλονται οι εκκλησιαστικές λειτουργίες και η λειτουργία σχολείων και πανεπιστημίων στη Γαλλία. Μία απόφαση που επηρεάζει 12 εκατομμύρια μαθητές και φοιτητές στη χώρα. Αυτός ο ιός δεν έχει διαβατήριο. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να συντονίσουμε τις ενέργειές μας, να συνεργαστούμε. Η Γαλλία εργάζεται σκληρά. Ο ευρωπαϊκός συντονισμός είναι απαραίτητος και θα το επιβλέπω προσωπικά. Χωρίς αμφιβολία θα λάβουμε μέτρα. Αλλά θα πρέπει να ληφθούν ώστε να μειωθούν οι μετακινήσεις ανάμεσα στις περιοχές που έχουν μολυνθεί και σε αυτές που δεν έχουν μολυνθεί. Αυτό δεν έχει να κάνει απαραίτητα με τα εθνικά σύνορα. Είναι αναγκαίο να συνεργαστούμε με όλες τις αρχές και να μην προκληθεί πανικός. Ο Εμμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε και στις εμφανείς επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού στην οικονομία. Όπως είπε, με τη γαλλική οικονομία σχεδόν παράλυτη από τον COVID-19, οι τομείς του τουρισμού και της φιλοξενίας θα ενισχυθούν με έκτακτα μέτρα. Ορκίστηκε σήμερα η πρώτη πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαρόπουλου. Η Κατερίνα Σακελαρόπουλου ορκίστηκε πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τη νέα πρόεδρο υποδέχθηκαν στην είσοδο του Κοινοβουλίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας, ενώ άγημα των ενόπλων δυνάμεων απέδωσε τιμές. Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαιρέτης Τριάδος. Στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαιρέτης Τριάδος. Να φυλάτω το Σύνταγμα και τους νόμους. Να φυλάτω το Σύνταγμα και τους νόμους. Να μεριμνώ για την πιστή του στήριξη. Να μεριμνώ για την πιστή του στήριξη. Να υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της χώρας. Να υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της χώρας. Να προστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Ελλήνων. Να προστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Ελλήνων. Και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον και την πρόοδο του ελληνικού λαού. Και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον και την πρόοδο του ελληνικού λαού. Άξια. 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 Διευθών των Αγίων Πατέρων, Κύριε Ιησού Χριστέ,
Μετά το πέρας της συνεδρίασης, η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη και ακολούθως μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά της. Η Κατερίνα Σακελαροπούλου είναι το 8ο πρόσωπο που αναλαμβάνει το ανώτατο πολιτιακό αξίωμα και η τρίτη με θητεία στο δικαστικό σώμα. Ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Μαζί μας ο Πόλης Χαραλάμπους. Καλησπέρα, Πόλη. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές του Capital. Να αναφέρουμε ότι οριστικά δεν θα γίνουν αγώνες στα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα. Λίγο μετά τις 3 η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εξέδωσε ανακοίνωση που αναφέρει ότι αναστέλλονται μέχρι το τέλος του Μάρτη όλα τα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα πρώτης, δεύτερης, τρίτης αλλά και επιλέκτης. Βεβαίως και η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου συμμετέχει στα μέτρα πρόληψης κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, με δεδομένο ότι έχουν αυξηθεί τα κρούσματα τα θετικά σήμερα, 14 στις ελεύθερες και 5 στα κατεχόμενα. Να πούμε ότι οι ομάδες μία-μία ανακοινώνουν ότι οι προπονήσεις θα σταματήσουν για μερικά 24 ώρα και επίσης για προληπτικούς λόγους. Βεβαίως οι ποδοσφαιριστές δεν θα μείνουν για όλο το χρονικό διάστημα μακριά από τα προπονητικά κέντρα. Αν μπορέσει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα αρχές του Απρίλη, αλλά σε κάποια στιγμή μέσα στην επόμενη εβδομάδα λογικά θα ξεκινήσουν προπονήσεις για να διατηρούνται σε καλή φυσική κατάσταση. Να πούμε ότι και στις άλλες ομοσπονδίες σήμερα είχαμε ανακοινώσει ότι αναστέλλονται οι διοργανώσεις και στο μπάσκετ απόψε το γνωστοποίησε ο πρόεδρος της ΚΟΚ, ο κύριος Ανδρέας Μουζουρίδης. Νωρίτερα η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, αλλά γενικά σε όλα τα αθλήματα. Μάλιστα η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης υπήρχαν προγραμματισμένα παιχνίδια και σήμερα, αλλά το απόγευμα εξέδωσαν σχετική ανακοίνωση. Και στην Ελλάδα, όπως αναμενόταν, δεν θα γίνουν ποδοσφαιρικοί αγώνες αλλά και αγώνες μπάσκετ. Η UEFA από χθες ουσιαστικά ανακοίνωσε ότι δεν θα γίνουν οι αγώνες της άλλης εβδομάδας στο Champions και στο Europa League. Τώρα πριν από λίγο βγήκε μια είδηση ότι εξετάζει το ενδεχόμενο η UEFA να είναι μονή οι αγώνες στο Europa αλλά και στο Champions League. Όσον αφορά τον διεθνή χώρο, ο Ρονάλτο πραγματικά έκανε μια δραματική έκκληση. Βεβαίως είχε γραφτεί το πρωί σε πολλά διεθνή μέσα ότι ο Κριστιάνο Ρονάλτο ήταν θετικός κατά τον έλεγχο στον κορονοϊό, αλλά τελικά διαψεύστηκε στην πορεία η είδηση. Επίσης ο Ντιμπάλα της Γιουβέντους γνωστοποίησε ότι ήταν ψεύτικη είδηση ότι ο ίδιος είχε κορονοϊό. Ο Ρονάλτο όμως, επαναλαμβάνω, σε μια δήλωσή του που δημοσιεύτηκε σε όλο τον κόσμο, είπε ότι δεν μιλά ως αθλητής αλλά περισσότερο σαν άνθρωπος, σαν πατέρας, ότι θα πρέπει όλοι να συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια να μην εξαπλωθεί ο κορονοϊός. Άλλωστε ο Ρονάλτο εργάζεται από πέρσι σε μια χώρα που περνά πάρα πολύ δύσκολες στιγμές τις τελευταίες ημέρες. Σήμερα για παράδειγμα υπήρξαν πάρα πολλοί θανάτοι στην Ιταλία. Και έτσι ευαισθητοποιήθηκε πάρα πολύ ο Πορτογάλος σούπερ σταρ. Αυτές είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις, Μαρία. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Πάμε να δούμε τώρα την κίνηση στο μετοχό, στο χρηματιστήριο και τις ισοτιμίες συναλλάγματος. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μία προσφορά της Total Care. Η σκόνη που σέβεται το περιβάλλον και την οικοκυρά. Total Care. We Care.
Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό. Το καιρό φέρνουν κοντά σας τα νέα προγράμματα Freedom από τη Cita Mobile Vodafone. Όλα πραγματικά απεριόριστα από 47 ευρώ το μήνα. Νέα προγράμματα Freedom, όλα πραγματικά απεριόριστα από 47 ευρώ το μήνα στο καλύτερο δίκτυο. Ready. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με χαμηλή νέφωση. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με νεφώσεις και αραιή σκόνη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί να συνδεθούμε με το Προεδρικό Μέγαρο για το διάγγελμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Στο σημείο αυτό πάμε να συνδεθούμε με το Προεδρικό Μέγαρο για να παρακολουθήσουμε το διάγγελμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Συμπατριώτισσες, συμπατριώτες. Γνωρίζω τα έντονα αισθήματα ανησυχίας και ανασφάλειας που η καθεμιά και ο καθένας από εσάς βιώνουν σαν αποτέλεσμα της ταχύτητας εξάπλωσης της νέας επιδημίας που πλήττει αδιακρίτως το σύνολο της ανθρωπότητας. Για τούτο και αποφθήναμε απόψε σε όλους, στον κάθε Κύπριο ή νόμιμα διαμένοντας την Κυπριακή Δημοκρατία πολίτη, για να του μεταφέρω την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να συνεχίσει την λήψη μέτρων που είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου με αποτελεσματικότητα να λαχιστοποιήσουμε τις συνέπειες και τις παρούσες κρίσεις. Πρώτη στο μέλημα η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας των συμπολιτών μας, ενώ συνακόλουθο είναι και η διασφάλιση της οικονομικής επιβίωσης των εργαζομένων, των επιχειρήσεων μικρομεσαίων και άλλων, αλλά και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Προς τον πιο πάνω σκοπό, το Υπουργείο Υγείας έλαβε τα πρώτα μέτρα στις 23 του Γενάρη του 2020 με αυστηρούς ελέγχους των αφυκνουμένων από την Κίνα. Στις 28 του Φεβράρη, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την ενεργοποίηση του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων, δεύτερον την αναστολή λειτουργίας 4 σημείων διέλευσης για αποτελεσματικότερο έλεγχο των διερχομένων και τρίτο την καταγραφή των κυβερνητικών καταλυμάτων ή κατασκηνωτικών χώρων που σε περίπτωση πανδημίας θα ήσαν αναγκαία για την απομόνωση υπόπτων κρουσμάτων. Στη συνέχεια και σαν αποτέλεσμα επιδείνωσης της κατάστασης, το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε στις 6, 9, 10 και 12 Μαρτίου επικαιρομιμένες οδηγίες με κατηγοριοποίηση επικινδυνότητας χωρών αλλά και μέτρων που αφορούσαν τις υποχρεώσεις των ταξιδιωτών. Στις 11 Τρίτου του 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατέταξε τον κορονοϊό στην κατηγορία πανδημίας, γεγονός που υποδηλώνει την ανεξέλεγκτη πια διάδοση του ιού, αλλά και την αναγκαιότητα λήψης αυστηρότερων μέτρων. Αγαπημένες φίλες και φίλοι, προτού αναφερθώ στη νέα δέσμη αποφάσεων, θα ήθελα να τονίσω με έμφαση πως κανένα μέτρο, όσο αυστηρό και αν είναι, δεν αρκεί για την πρόληψη ή προστασία του συνόλου, αν δεν υπάρξει και η ανάληψη ατομικής και συλλογικής ευθύνης,
αν δεν επιδειχθεί πειθαρχία στα μέτρα, αλλά και αλληλοσεβασμός. Θέλω να είμαι σαφής. Τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι αποτέλεσμα συστάσεων και συνεννόησης με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και δεν αποτελούν έκφραση απλής προτροπής, αλλά οδηγίες προς εφαρμογή. Για τούτο και θα είμαι έντονος απευθυνόμενος προς το σύνολο των πολιτών που έχουν το καθήκον υλοποίησης των μέτρων. Απευθύνομαι προς τους γονείς και τους καλούω να συνειδητοποιήσουν πως δεν είναι η ώρα χαλαρότητας ή ικανοποίησης θελημάτων που τα παιδιά εύλογα μπορεί να προβάλλουν. Είναι η ώρα της αυστηρότητας. Απευθύνομαι προς τους νέους και τους καλώ να κατανοήσουν πως η απειθαρχία στα μέτρα, γιατί τάχα εμένα δεν με αφορά, αποτελεί ιδιαίτερα επικίνδυνη ψευδέστηση. Οι κίνδυνοι, αγαπημένες μου νέες και νέοι, δεν είναι μόνο για σας, αλλά ιδιαίτερα για τους αγαπημένους σας, τα αδέλφια, τους γονείς, τον παππού και την γιαγιά. Προς όλους τους συμπατριώτες μας, είτε κατοικούν στο εξωτερικό είτε στην Κύπρο, απευθύνω έκκληση όπως αποφύγουν αχρίαστες μετακινήσεις. Με την ίδια ώρα, με πλήρη σεβασμό στην ανάγκη του καθενός, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες ώρες, να στραφεί στη θρησκεία για άντληση σθένους και δύναμης, θα ήθελα να επισημάνω πως εκ των βασικών αρετών της θρησκείας είναι η αγάπη προς τον πλησίο, η αδελφοσύνη και ο σεβασμός προς το κοινωνικό σύνολο. Γι' αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Ουδής είναι υπεράνω ή μπορεί να εξαιρεθεί από την εφαρμογή όλων όσων έχουν αποφασιστεί. Συμπατριώτησες, συμπατριώτες, σήμερα, στις 6 το απόγευμα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη είναι το επίκεντρο της πανδημίας. Στην Κύπρο, στις ελεύθερες και κατεχόμενες περιοχές, έχουν καταγραφεί τις τελευταίες 4 μέρες 19 συνολικά κρούσματα. Γνωρίζω ότι τα μέτρα που λαμβάνονται ή και ενδεχόμενα θα υποχρεωθούμε περαιτέρω να λάβουμε, επηρεάζουν και αναστατώνουν την καθημερινότητα όλων μας. Δεν υπάρχει όμως άλλη επιλογή. Για τούτο και πρόσθετα, με τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, η κυβέρνηση αποφάσισε. Πρώτον, από την πρώτη πρωινή της 15ης Μαρτίου και για περίοδο 15 ημερών σε πρώτη φάση, την απαγόρευση εισόδου οποιουδήποτε πολίτη ανεξαρτήτως υπηκότητας που δεν εμπίπτει στις πιο κάτω κατηγορίες. Κύπροι πολίτες, νόμιμα διαμένονται στην Κυπριακή Δημοκρατία, Ευρωπαίοι υπήκοοι ή υπήκοοι τρίτων χωρών που εργάζονται στη Δημοκρατία, υπήκοοι χωρών που ευρίσκονται σε εντεταλμένη διπλωματική υπηρεσία ή αποστολή δύναμη διμερών ή διεθνών συμβάσεων, με μονομένες περιπτώσεις Ευρωπαίων υπηκόων ή υπηκόων τρίτων χωρών για αναπόφευκτες επαγγελματικές υποχρεώσεις, νοουμένου ότι θα έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια από το καθήλυνα αρμόδιο Υπουργείο. Και Ευρωπαίοι υπήκοοι ή υπήκοοι τρίτων χωρών που φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δεύτερον, όσον αφορά τα σημεία διέλευσης μεταξύ ελευθέρων και κατεχομένων περιοχών, θα επιτρέπεται μόνο για άτομα τα οποία εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες. Κύπροι πολίτες, Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι, νόμιμα διαμένονται στις ελεύθερες περιοχές και υπήκοοι χωρών που ευρίσκονται σε εντεταλμένη διπλωματική υπηρεσία ή αποστολή δυνάμη διεθνών συμβάσεων. Με την ευκαιρία, θα ήθελα να απευθύνω έκκληση προς το σύνολο του κυπριακού λαού, όπως κάνει χρήση του δικαιώματος διέλευσης σε απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις. Τρίτο μέτρο, παρατείνεται η αναστολή φοίτησης στα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της χώρας μέχρι την 10η Απριλίου. Θέλω να τονίσω πως κατά την διάρκεια αναστολής της λειτουργίας των δημόσιων εκπαιδευτηρίων, το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας θα μεριμνήσει για την κάλυψη του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Συμπατριώτισσες, συμπατριώτες, τα μέτρα που προανέφερα επηρεάζουν την απρόσκοπτη, δεν επηρεάζουν, θέλω να το τονίσω, δεν επηρεάζουν την απρόσκοπτη εμπορική δραστηριότητα της χώρας, αφού δεν εφαρμόζουμε κανένα περιορισμό στις εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων περιλαμβανομένων ειδών πρώτης ανάγκης. Για τούτο και δεν δικαιολογείται αχρίαστη αναστάτωση. Φίλες και φίλοι, όπως έχω επισημάνει, πέραν της προστασίας της υγείας του λαού, σημαντική είναι και η διασφάλιση των εισοδημάτων και της εργασίας, με τη στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, αλλά και των οικονομικά ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Οι οικονομικές επιδόσεις των τελευταίων χρόνων μας επιτρέπουν με αποφασιστικότητα να λάβουμε μέτρα στήριξης εργοδοτουμένων και εργοδοτών και όσων θα επηρεαστούν από την κρίση που η ανθρωπότητα αντιμετωπίσει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση τις αμέσως επόμενες ημέρες θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης της οικονομίας στην βάση διαλόγου που ήδη έλαβε χώρα με τα κοινοβουλευτικά κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους. Θέλω με την ευκαιρία να εκφράσω την ικανοποίηση αλλά και τις θερμές μου ευχαριστίες τόσο προς τις πολιτικές δυνάμεις όσο και τους κοινωνικούς εταίρους που μέσα σε ένα κλίμα σύμπνοιας και συλλογικότητας έχουν συμβάλει στην διαμόρφωση της δέσμης μέτρων που θα εξαγγελθεί. Αγαπημένες φίλες και φίλοι, κλείνοντας, θεωρώ πως θα ήταν ασύγνωστη παράληψη αν δεν εξέφραζα τις θερμότατες ευχαριστίες και απεριόριστη ευγνωμοσύνη τόσο του ιδίου όσο και της πολιτείας προς τους επαγγελματίες υγείας και σε όσους άλλους υπερβάλλοντας σε αυτόν προκειμένου συμβάλλουν προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά μια επιδημία που πλήττει αδιακρίτως το σύνολο των συνανθρώπων μας. Θα ήθελα την ίδια ώρα να εκφράσω τη συμπάθεια και συμπαράστασή μου προς όσους έχουν νοσήσει και τις οικογένειες τους και να εκφράσω τις θερμές μου ευχές για ταχύ ανάρρωση. Συμπατριώτησες, συμπατριώτες, δεν έχω αμφιβολία πως με την αποφασιστικότητα του κράτους, τη συλλογική ευθύνη και την κοινωνική ευαισθησία που ως λαός επανειλημμένα έχουμε επιδείξει σε κρίσιμες στιγμές, θα πετύχουμε και τώρα ώστε να ξεπεραστεί και αυτή η δοκιμασία. Καλή δύναμη σε όλους. Είχαμε συνδεθεί με το Προεδρικό Μέγαρο από όπου παρακολουθήσαμε το διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας αναφορικά με τα νέα μέτρα για τον κοροναϊό. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.